Πατέρα Αλέξανδρε, για πες μας για αυτόν τον άνθρωπο στην Καλαμάτα. Τι έγινε που πήγε στο παλιό ημερολογείο, στο Πάτριο? Να μην έλεγουμε ονόματα, είναι ένας ψάλτης, σκήτη του Παναγουλάκη. Ασκήτη Παναγουλάκη, ναι, Καλαμάτα. Πήγε με Πάτριο ημερολόγιο με το παλιό και είναι μαθήκη. Ναι. Πέρα είναι πέντε μοναχοί τώρα, με συνδεσπότη, με έναν επίσκοπο, ο οποίος ονομάζεται Ιάκωβος. Ναι. Mm. Λοιπόν, τι γινόταν, με αυτόν τον ψάλτη συζητήσουμε πώς και ήρθεσαι στο παλιό ημερολόγιο και πώς και ανακάλυψες το σωστό του παλιό ημερολογίου. Αυτός έγινε μοναχός? Όχι, όχι, είναι ιεροψάλτης. Ιεροψάλτης. Λοιπόν, λέγει ότι κάποτε εκκλησιαζόταν σε μεγάλη εκκλησία της Καλαμάτας, η Παπαντή. Ναι, μεγάλη ωραία εκκλησία εκεί πέρα υπάρχει. Και προβληματίστηκε κάποτε. Ναι, ο Θεός τον έφερε να σκεφτεί. Τον έδωσε φώτιση. Να σκεφτεί το πράγμα. Το ποιο είναι σωστό, παλιό ή το νέο. Και προσευχήθηκε, λέγει, Θεέ μου, φώτισέ μου, τι γίνεται, δηλαδή, δύο διαφορετικές εκκλησίες, πως σε ποια ακολουθήσω και αυτά και τα λοιπά. Και αποκοιμήθηκε μετά από προσευχή και βλέπει όνειρο. Τι βλέπει στον όνειρο? Βλέπει. Βγαίνει ο ιερέας, ο οποίος τον γνωρίζει, ο οποίος κάνει λειτουργίες στην εκκλησία Παπαντή, είναι γνωστός του ιερέας, τον ξέρει. Χωρίς ονόματα, πάλι δεν χρειάζεται. Και τι βλέπει? Τον βλέπει χωρίς γένεια, σκέτο με μουστάκι και με κουστιούμι. Δεν έχει ιερουσύνη, δεν έχει μυστήρι, δεν έχει τίποτα. Κατά αυτόν τον τρόπο φωτίστηκε, παράτησε το νέο ημερολόγιο και πήγαινε στο παλιό ημερολόγιο. Πήγαινε με το παλιό και μάλιστα με τους αυστηρούς, με τους ματθηρικούς. Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό περίπου? Αυτό έχει γίνει πριν 8 χρόνια. 9 χρόνια. Τώρα, ναι. Ναι, έχει γίνει. Εγώ το γνώριζα αυτό το γεγονός πριν 8, πριν 9 χρόνια. Αυτό μπορεί γίνει και πριν 15 χρόνια και πιο νωρίς και πριν 20 χρόνια. Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο άνθρωποι οι οποίοι ψάξουν θα το βρούνε. Θα το βρούνε. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτοί οι παλαιομερογίτες δεν τα βρήκανε οι ίδιοι μεταξύ τους και στα ντογματά τους. Γιατί τώρα τι με φώτισε ο Θεός? Ματθαίος ήταν και Φλωρίνης. Ήταν δύο επίσκοποι. Και σήμερα στην προσευχή διαβάζουμε ότι και δυνάμει και ενεργία έχει ο Θεός. Και αυτοί μαλώσανε. Ένας λέγει δυνάμει, ο Φλωρίνης άλλος λέγει ενεργία. Ενώ ο προσευχή λέγει και δυνάμει και ενεργία. Μαλώσανε ένας τον άλλον, δηλαδή ένας έκοψε προσευχή στην μέση, άλλος έκοψε προσευχή στην μέση. Δύο αιρετικοί γίνανε. Γιατί μαλώσανε, γιατί δεν είχαν αγάπη. Έκλεψε Σατανάς από τους αχαιρείς την αγάπη. Ναι. Μάλλον για τα πάντα το μπαστούνι έτρεξε ο καφέ. Για τσέπη πρώτα απ' όλα, για μπαστούνια και για τέτοια. Και χάσουμε ομόνια της εκκλησίας μας. Εμείς, πάτερ, κάνουμε κίνηση να ενωθούν όλοι με το παλιό ημερολόγιο. Δεν είναι για να ενωθούν αυτοί θέλουν. Εμείς κάνουμε όμως την προσπάθεια. Αν δεν έρχεται στην Ελλάδα Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος θα κάνει, τι έκανε Μέγας Αλέξανδρος? Ο Μέγας Αλέξανδρος ένωσε όλους. Αυτός λέγει, λοιπόν, κάνουμε γλέντι τώρα, ελάτε όλοι. Λοιπόν, μαζεύτηκαν στην γλέντι όλοι. Φάγανε, πίνανε τώρα στα δικά του παιδιά, λέγει, αφού με έφυσαν καλά. Όλοι στις βασιλείς ήταν Θιβών βασιλιάς, Μακεδονίας βασιλιάς, Αθήνας βασιλιάς, πώς λέγεται, Μυσσηνίας βασιλιάς, όλοι αυτά ξεχωριστοί βασιλείς ήταν. Και μεταξύ τους πολεμούσαν και όλους, κάνανε και πλακίες τέτοιες. Αυτό παίρνε χαμπάρι Πέρσες και αυτοί και έρχονταν για αυτό το λόγο. Όπως είχαμε και στην Ρωσία. Έτσι έγινε και τώρα με τους Και τι γινόταν, ο Μέγας Αλέξανδρος κατάλαβε αδυναμία της Ελλάδος και τους μάζευε και έδωσε εντολή, κόψτε κεφάλι τώρα αυτούς τους βασιλείς και λέγει τον 18 χρονών, λέγει μία είναι Ελλάδα, ένας βασιλιάς από εκεί πέρα. Τελείως. Και πήγαινε καλά η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν έχουμε άλλο δρόμο να πάει καλά η κατάσταση. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ, πατέρα Αλέξανδρε.